Ας περάσουμε κατευθείαν στις ερωτήσεις. Μάρκο καταρχήν και μετά ο Μάρκ. Ευχαριστώ πολύ, Μαργαρίτη, από την εφημερίδα La Stampa. Καλημέρα στους επιτρόπους. Είμαι περίεργος για κάτι σχετικό με το καθεστώς Schengen, ή μάλιστα ή καλύτερα να το πω, η έλλειψη καθεστώντος Schengen για 5 χώρες για την επέκταση. Μας είπατε ότι λιγότεροι από 100 διασχίζουν το Αιγαίο κάθε μέρα. Η οδός της Βαλτικής είναι κλειστή. Η ροή από την Ιταλία είναι πολύ περιορισμένη. Επομένως, τι νόημα έχει να κλείνουν τα εσωτερικά σύνορα του Schengen, περιορίζοντας έτσι και την ελευθερία κυκλοφορίας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άμα δεν υπάρχει ροή προσφύγων? Γιατί να συμβαίνει αυτό? Είναι πολιτική απόφαση και μόνο για να βοηθήσουμε την καγκελάριο Μέρκελ και τον καγκελάριο Φάιμαν? Μπορείτε επίσης, και Επίτροπε Παπαδημόπουλε, να μας ενημερώσετε για το τι συμβαίνει στο Βρένερο? Ας ξεκινήσω από το τελευταίο θέμα του Βρένερ. Ξέρω πόσο ευαίσθητο είναι και το συζητήσαμε την τελευταία πρόσφατα όταν επισκέφθηκα την Ιταλία. Όπως ξέρετε, η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σαφέστατη. Είμαστε αντίθετοι με το κλείσιμο των συνόρων. Αντιθέτως, αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε γέφυρες ώστε να μείνει ανοιχτός ο χώρος Schengen. Και από ό,τι ξέρω, υπάρχουν και διμερείς επαφές μεταξύ Υπουργών Εσωτερικών και των δύο χωρών για το πέρασμα του Βρενέρου και για να επιληθεί το ζήτημα αυτό. Τώρα, όσον αφορά το πρώτο τμήμα της ερώτησής σας, δεν επανεισάγουμε συνοριακούς ελέγχους. Αυτό που μόλις κάναμε είναι το εξής. Δεδομένου ότι οι λόγοι για τους οποίους οι πέντε αυτές χώρες προέβαλαν για να επαναφέρουν συνοριακούς ελέγχους, παραμένουν και εξακολουθούν υφίστανται. Είναι θέμα χρόνου το να επανέλθουμε στα φυσιολογικά και μέχρι τα τέλη του χρόνου θα έχει εξομαλυνθεί πλήρως το καθεστώς στο χώρο Schengen. Το έχω ξαναπεί αυτό. Επομένως, πρόκειται για προσωρινό μέτρο, το οποίο θα συνεχιστεί για τους επόμενους 6 μήνες. Επομένως, δεν υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα και οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να κάνει χρήση του δικαιώματος που έχει να ζητήσει την εισαγωγή συνοριακών ελέγχων, εφόσον συντρέχουν λόγοι ασφαλείας για κάτι τέτοιο ή εφόσον είναι υπερβολική η ροή των μεταναστών στη χώρα τους. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Έχει αναχαιτιστεί η ροή από την Ελλάδα ιδίως, αλλά γνωρίζουμε ότι δεν έχουν αναχαιτιστεί πλήρως οι ροές στην περίπτωση της Ιταλίας. Βεβαίως, αυτοί που έρχονται από την Ελλάδα κυρίως είναι πολιτικοί πρόσφυγες ή αιτούντες άσυλο, ενώ στην άλλη περίπτωση μιλούμε για παράτυπη μετανάστευση. Πρέπει να λάβουμε υπόψη λοιπόν την ευρύτερη εικόνα που παρουσιάζουν οι μεταναστευτικές ροές και στην περίπτωση της Ιταλίας και στην περίπτωση της Ελλάδας. Βεβαίως, αντί για απειλή στο χώρο Σέγγεν, να πω ότι αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι χώρες κάνουν χρήση του δικαιώματος που έχουν και η Κομισιόν αξιολογεί την κατάσταση. Παρακολουθούμε την κατάσταση διαρκώς. Και εφόσον διαπιστώσουμε ότι δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι, βεβαίως θα επανέλθουμε στην προηγούμενη κατάσταση. Μάρκ και μετά Τζιν. Καλησπέρα. Δύο ερωτήσεις για τον Επίτροπο Timmermans. Και οι δύο έχουν να κάνουν με την αναθεώρηση του κανονισμού Δουβλίνου. Καταρχήν, γιατί επιλέξατε την πρώτη εναλλακτική και όχι τη δεύτερη εναλλακτική, μια πιο ευρωπαϊκή δηλαδή προσέγγιση? Δεύτερη ερώτηση, πρόκειται για τον μηχανισμό με τον οποίο τα κράτη-μέλη μπορούν να εξαγοράσουν τραμποντινά, να δώσουν λεφτά αντί για να εφαρμόσουν τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με τους πρόσφυγες. Λέτε ότι είναι μια ένδειξη αλληλεγγύης. Εμένα μου φαίνεται πιο πολύ ένδειξη απελπισίας, μια και το προηγούμενο σύστημα επανεγκατάστασης δεν λειτουργήσε και αναγκάζεστε να παρουσιάσετε και τέτοιου είδους δυνατότητες πια. Έτσι αναγνωρίζω τους συμπατριώτες μου. Τέτοιου είδους ερωτήσεις κάνουν οι Ολλανδοί. Λοιπόν, να σας παρουσιάσω το δικό μου όραμα και αντίληψη της κατάστασης και μπορείτε να το συγκρίνετε με τη δική σας αντίληψη της κατάστασης. Καταρχήν, για το θέμα της οικονομικής μορφής που παίρνει η αλληλεγγύη, όπως σας εξήγησα και πραγματικά πιστεύω ότι περί αυτού πρόκειται, πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά την χρηματική επιβάρυνση, ιδίως για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και κοινότητες που δέχονται μεγάλους αριθμούς προσφύγων. Και πιστεύω ότι εφόσον
σε κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις και περιστάσεις. Τα κράτη-μέλη δεν είναι σε θέση να δεχθούν το μερίδιο που τους αναλογεί σε σχέση με τους πρόσφυγες σε περίοδο κρίσεως και το μερίδιο αυτό μεταφερθεί και το δεχθεί κάποιο άλλο κράτος μέλος, τότε πρέπει να δείξει κάποια μορφή υποστήριξης και βοήθειας και το άλλο αυτό κράτος μέλος ως προς τη φροντίδα των προσφύγων. Γι' αυτό υποβάλαμε την πρόταση αυτή. Γιατί πιστεύω ότι δεν υπάρχει αλληλεγγύη à la carte στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι δυνατόν να επιλέγει κανείς πότε θέλει να είναι μέλος της Ένωσης και πότε προτιμά να μην είναι. Και πιστεύω ότι αυτός είναι ένας τρόπος να μπορέσουμε να δείξουμε αλληλεγγύη σε συνθήκες για τις οποίες για τον οποιοδήποτε λόγο δεν είναι κανείς σε θέση να συμμορφωθεί με τον κανόνα που προβλέπει εφαρμογή των κανόνων επανεγκατάστασης, με την κατάσταση. Αυτά όσον αφορά τώρα την ερώτηση για την εναλλακτική 1, εναλλακτική 2. Όπως είπα και τον Απρίλιο, κάνουμε ό,τι μπορούμε με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Την τράπουλα τη μοιράζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε. Θα θέλαμε να μας δοθούν καλύτερα χαρτιά στο παιχνίδι, βεβαίως και θα το θέλαμε. Αλλά αυτά τα χαρτιά μας δώσαν, τι να κάνουμε, με αυτά πρέπει να παίξουμε. Και με βάση τα στοιχεία αυτά, αυτή είναι η καλύτερη δυνατότητα που βλέπουμε για να φροντίσουμε να έχουμε ένα σύστημα που να αντιμετωπίζει τις επίγουσες καταστάσεις χωρίς να αφήνει χώρες ξεκρέμαστες μόνες τους να αντιμετωπίσουν μια επίγουσα κατάσταση. Αν θέλετε να το αποκαλέσετε αυτό το σύστημα εναλλακτική 1, εναλλακτική 2, δικαίωμά σας, εγώ ειλικρινά πιστεύω ότι είμαστε κάπου ανάμεσα στις δύο εναλλακτικές που παρουσιάστηκαν, γιατί λειτουργεί αυτόματα. Αυτό το σύστημα υπάρχει ο αυτοματισμός εδώ και θέλω να είμαι ξεκάθαρος για το εξής εδώ. Ξέρω ότι πάντοτε θα υπάρχουν κράτη-μέλη που δεν τους πολύ αρέσει αυτή η ιδέα. Του να μοιραζόμαστε τις ευθύνες και να ισχύει αυτόματα κάποιος μηχανισμός. Αλλά μεταρρύθμιση του Δουβλίνου θα έχει νόημα μόνο εφόσον αντιμετωπίσουμε το λόγο για τον οποίο δεν λειτουργεί πραγματικά το Δουβλίνο. Και γιατί δεν λειτουργεί το Δουβλίνο, ο κανονισμός Δουβλίνου, γιατί μεμονωμένα κράτη-μέλη αφήνονται μόνα, εγκαταλείπονται στην ουσία με ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορούν να διαχειριστούν μόνο τους σε περίπτωση κρίσης. Ο λόγος για τον οποίο η Ιταλία και η Ελλάδα σε κάποιο βαθμό δεν έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν σύμφωνα με το Δουβλίνο είναι επειδή επί χρόνια ζητούσαμε από άλλα κράτη-μέλη να δείξουν αλληλεγγύη γιατί βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα ιδιαίτερο πρόβλημα, δεν δόθηκε καμία απάντηση πέραν του ορίστε Δουβλίνο. Κάντε αυτά που προβλέπει το Δουβλίνο. Μα δεν λειτουργεί πια αυτό το σύστημα, πρέπει να το διορθώσουμε. Και ο μόνος τρόπος να διορθωθεί είναι να εισάγουμε ένα μηχανισμό για να μοιραζόμαστε όλοι το φορτίο σε περιόδους κρίσεως που έχουμε υπερβολικούς αριθμούς προσφύγων να φτάνουν σε συγκεκριμένη χώρα ή σε συγκεκριμένες χώρες. Jim πρώτα και μετά ο επόμενος. Jim Brunston του Financial Times. Αντιπρόεδρε, αναφέρατε ότι δεν υπάρχει αλληλεγγύη à la carte στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη μεριά, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία φαίνεται ότι έχουν την επιλογή να επιλέγουν ό,τι τους αρέσει από το μενού των προτάσεων που παρουσιάσετε σήμερα. Για ποιο λόγο, ποια είναι η αιτιολογία και από νομική άποψη, τουλάχιστον εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς δύο χώρες μπορούν να εξακολουθήσουν να εφαρμόσουν την προηγούμενη εκδοχή ενός συστήματος ή ενός νόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από νομική άποψη, πώς θα λειτουργήσει πρώτον και ποια είναι η δικαιολογία για κάτι τέτοιο. Σας παραπέμπω στο άρθρο 60 και μπορείτε να το διαβάσετε ως την νομική εξήγηση. Να σας πω ότι εμείς είμαστε ένας οργανισμός που στηριζόμαστε στη συνθήκη και η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και της Δανίας στηρίζεται στις συνθήκες, σε συμφωνίες. Η θέση των 25 άλλων κρατών μελών στηρίζεται σε μια άλλη συμφωνία που τους υποχρεώνει να συνεργάζονται και να επιτυκνύουν αυτή την αλληλεγγύη. Το Ηνωμένο Βασίλειο γνωρίζω ότι θεωρεί ότι το Δουβλίνο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πραγματικά θέλουν να συνεργαστούν στο ζήτημα αυτό. Και πρέπει να είμαι πολύ ξεκάθαρος απέναντί σας. Οι νέοι κανόνες του Δουβλίνου ισχύουν ως προς τη σχέση των 25, στη σχέση μεταξύ των 25 κρατών μελών. Η σχέση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των 25 θα μεταβληθεί μόνο εάν επιθυμεί να προχωρήσει σε opt-in το Ηνωμένο Βασίλειο. Αν δεν το επιθυμεί το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν θα αλλάξει τίποτα. Μπορεί να εξακολουθήσει με την ίδια βάση όπως και σήμερα
να συνεργάζεται με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έγκυται στο Ηνωμένο Βασίλειο να το αποφασίσει. Δεν πρόκειται να εξαναγκαστεί σε τίποτα. Και αν το επιθυμεί να συνεχίσει με το υφιστάμενο σύστημα, μπορεί, έχει τη δυνατότητα. Μόνο εάν θέλει να προχωρήσει σε opt-in, μπορεί να το πράξει επίσης. Αν δεν θέλει, τα πάντα θα παραμείνουν όσοι έχουν για το Ηνωμένο Βασίλειο. Και για τη Δανία βεβαίως, έτσι. Και για την Ιρλανδία, εάν το επιθυμούν. Μάικλ και μετά ο Τόμας Μάγερ. Δεν ξέρω αν είναι ερώτηση που απευθύνεται και στους δυο σας ή μόνο στον κύριο Τίμερμανς. Κύριε Αβραμόπουλε, πάντως αναφερθήκατε στην πρόταση αυτή η οποία θα αποτελέσει ένα άλλο βήμα προς ένα πιο δίκαιο σύστημα ασύλου. Κύριε Τίμερμανς, εσείς αναφερθήκατε στις επιλογές που πρέπει να λάβετε υπόψη και αναφερθήκατε στις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών. Εξηγήσετε για ποιο λόγο κάνατε την πρόταση αυτή. Τι να εκλάβω από αυτά τα οποία είπατε? Ότι πρώτα απ' όλα, όσον αφορά την επιλογή να έχουμε μία ισόρροπη από πολιτική άποψη πρόταση έναντι του να έχουμε μία πρόταση που να διακρίνεται από δικαιοσύνη και αλληλεγγύη, τι κυριάρχησε? Δεύτερον, όσον αφορά την ιδέα ότι το κράτος μέλος πρώτης εισόδου πρέπει να είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνο για την αίτηση, εσείς μιλήσατε για τεράστιο κόστος το οποίο αντιμετωπίζουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές. Και από την άλλη, είπατε ότι αυτό το ποσό θα είναι αποτρεπτικό. Έχετε μία εικόνα? Ποιο θα είναι το κόστος αυτό? Ενδεχομένως υψηλότερο σε ορισμένα κράτη-μέλη εναντί άλλων. Αλλά μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες? Όσον αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησης, πρώτα απ' όλα να σας πω ότι η πρόταση είναι φιλόδοξη. Τον τελευταίο μήνα κάναμε συζητήσεις με τα κράτη-μέλη και με πολλούς άλλους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους και σας λέω ότι η πρότασή μας στηρίζεται μάλλον στις αρχές της δικαιοσύνης και της ισοτιμίας. Ναι, βεβαίως, διαμέσου της πρότασης αυτής, επιδίωξή μας είναι να υπάρξει ένα βιώσιμο και δίκαιο σύστημα για την κατανομή των αιτήσεων ασύλου. Επίσης, το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με την παρεμπόδιση, όπως σας είπα, δευτερογενών μετακινήσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασικό στοιχείο αυτής της πρότασης είναι η εισαγωγή ενός αυτόματου μηχανισμού αντικειμενικής κατανομής των ετούντων άσυλο. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και πιστεύω ότι όταν αρχίσει να εφαρμόζεται αυτή η πρόταση, η κατάσταση θα είναι διαφορετική και πολύ καλύτερη σε κάθε περίπτωση σε σχέση με το τι συνέβαινε στο παρελθόν. Όπως είπε προηγουμένως και ο Φραντς, το παλιό σύστημα του Δουβλίνου πέθανε. Θα έλεγα, θανατώθηκε μετά από αυτή την άνευ προηγουμένου πίεση στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα στα κράτη-μέλη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Καταλήφθηκαν εξαπίνεις και το σύστημα δεν μπόρεσε να λειτουργήσει. Όταν το Δουβλίνο εγκρίθηκε, το τοπίο ήταν τελείως διαφορετικό σε σχέση με το σημερινό τοπίο, άρα έπρεπε να το προσαρμόσουμε. Λαμβάνοντας όμως επίσης υπόψη αυτό το οποίο είπαμε επανειλημμένα και σήμερα, η πρόταση αυτή στηρίζεται σε αρχές της δικαιοσύνης, ήταν αποτέλεσμα μακροσχελών συζητήσεων και από τη στιγμή που θα αρχίσει να εφαρμόζεται, η κατάσταση θα αλλάξει ριζικά. Για τις επιλογές τώρα, για το θέμα αυτό. Για την επιλογή μας. Όπως είπα και τον Απρίλιο όταν ήρθα εδώ, είναι πολύ ωραίο να έχει κανείς δίκιο. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να είναι κανείς σχετικός και να κάνει τη διαφορά. Θα μπορούσα να κάτσω και να σχεδιάσω ένα τέλειο σύστημα για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου. Ένα ανθεκτικό σύστημα που να μην μπάζει από πουθενά. Και μέσα σε 3 δευτερόλεπτα θα με κατέρριπταν τα κράτη-μέλη. Οπότε τι θα είχαμε στη συνέχεια? Θα είχαμε κολλήσει με αυτό το Δουβλίνο που μας φέρνει στο μυαλό το Game of Thrones που μοιάζει με τον Jon Snow μαχαιρωμένο και πεθαμένο. Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε μια λύση
που να αντέχει στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Και αν είχατε ακούσει τις διάφορες απόψεις των δύο αυτών οργάνων, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι και πόσο δύσκολο ήταν ακόμα και να φτάσουμε σε αυτό, σε αυτή την πρόταση με αρκετό βαθμό υποστήριξη, έτσι ώστε να εγκριθεί. Θέλουμε μία επιλογή που να προσφέρει τη δυνατότητα ενός μηχανισμού που να ενεργοποιείται όταν είναι περισσότερα κράτη-μέλη κατακλείζονται και χρειάζονται την αλληλεγγύη των υπολείπων. Αυτή είναι η ουσία της πρότασής μας και αυτό είναι το βασικό στοιχείο το οποίο χρειαζόμαστε εάν θέλουμε ο Τζον Σνόου να ξανασηκωθεί από το τραπέζι. Εντάξει, τι να σας πω, αυτή είναι η απάντηση που έχω να σας δώσω. Για το θέμα των χρημάτων, ναι βέβαια, αυτό είναι ένα ερώτημα που σίγουρα θέθεται ένας Ολλανδός. Όσον αφορά το κόστος για την υποδοχή των προσφύγων ετούν τον άσυλο, στο ποσό αυτό έχουμε συνυπολογίσει και το πιο μακροπρόθεσμο κόστος μεταχείρισης και διαχείρισης ενός ετούντος άσυλο, γιατί το άσυλο δίδεται για περίοδο 5 ετών, έτσι μιλάμε για μεγάλο διάστημα. Το κόστος υπολογίζεται μόνο, όχι μόνο σε σχέση με το άμεσο κόστος της υποδοχής του, αλλά και πιο μακροπρόθεσμα, το κόστος σχολείων, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, στέγασης κτλ. Έβδομη ερώτηση θα είναι αυτή και έχουν ήδη περάσει 45 λεπτά, γι' αυτό σας παρακαλώ να μην επαναλαμβάνετε τα ίδια. Λίγες ακόμα ερωτήσεις. Για να ολοκληρώσουμε, ο Τόμας Μάιερ, αλλά να μην ρωτήσω το ίδιο πράγμα, παρακαλώ. Όχι, δεν θα επαναλάβω, θα είμαι πολύ συγκεκριμένος. Θέλω να θέσω ένα θέμα για την Αυστρία και το θέμα των επιστροφών. Συνεχίζοντας από εκεί που μίλησε ο συνάδελφος πριν. Η Αυστρία είναι μια μικρή χώρα, όπως ξέρετε, που υποδέχθηκε μεγάλο αριθμό ανθρώπων πέρσι, μιλήσατε για αλληλεγγύη, δίκαιη κατανομή κτλ. Αν είχαμε δίκαιη κατανομή, θα έπρεπε 25.000 λίγο πολύ να είχε υποδεχθεί η Αυστρία. Έκανα ένα γρήγορο υπολογισμό με βάση τα νούμερα και τις προτάσεις σας και το νέο σύστημα Δουβλίνου. Τώρα θα έπαιρνε η Αυστρία 16 δις ευρώ από τους εταίρους, επειδή έχει υποδεχθεί τον αριθμό των προσφύγων που υποδέχθηκε πέρσι. Τους 19.000 αυτούς. Είπατε ότι δεν μπορεί να έχουμε αλληλεγγύη αλλά καρτ. Αυτή τη στιγμή πολλοί Αυστριακοί θεωρούν ότι εδώ μιλούμε για μια Ευρώπη αλλά καρτ όσον αφορά τα βάρη που φέρει ο καθένας. Και όπως ξέρετε, σε 2,5 εβδομάδες έχουμε προεδρικές εκλογές και ενδεχομένως για πρώτη φορά στη χώρα μας να εκλεγεί πρόεδρος ακροδεξιός. Το συγκεκριμένο μου ερώτημα λοιπόν είναι σε πραγματικούς όρους, τι έχει να προτείνει η Κομισιόν για την κατανομή των βαρών σε σχέση με τις χώρες εκείνες που έχουν κάνει τόσα πολλά για τους πρόσφυγες την περασμένη χρονιά, και επίσης η πολιτική ερώτηση είναι τι σκέφτεστε για το ενδεχόμενο να υπάρξει πρόεδρος από την ακροδεξιά σε ένα κράτος μέλος. Λοιπόν, καταρχήν για την ερώτηση που θέσατε ως προς την πρότασή μας, θέλω να περιοριστώ σε αυτό το θέμα, δεν θέλω να σχολιάσω τις προεδρικές εκλογές. Για το πρώτο σας ερώτημα, λοιπόν, θέλω να είμαι απολύτως σαφής εδώ. Η υπόθεση με βάση την οποία εργαζόμαστε και νομίζω ότι είναι αξιόπιστη, είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών σε συνθήκες κρίσεως, κατά τις οποίες μια χώρα δέχεται πολύ περισσότερο ποσοστό από τους ανθρώπους που τους αναλογούν, τότε θα πάρουν και τα άλλα κράτη-μέλη κάποιους. Και ο μηχανισμός αυτός, ο χρηματικός, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εξαίρετες περιπτώσεις, όταν για έκτακτες περιστάσεις κάποια κράτη-μέλη δεν είναι σε θέση να δεχθούν τον αριθμό των ανθρώπων που τους αναλογούν στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Μιλάμε για περιορισμένης εμβέλειας φαινόμενο, όχι ότι ο καθένας που θα έρχεται θα ισχύει αυτό, απλώς θα στέλνουν τα χρήματα και τελείωσε η ιστορία. Θέλω να είμαι απολύτως σαφής επ' αυτού. Μιλάμε για έκτακτες περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα κράτος μέλος δεν θα είναι σε θέση να δεχθεί το μερίδιο που τον αλογεί, του βάρους. Τώρα, η πιο γενική επισήμανση εδώ μπορεί να δικαιολογείται αυτό που λέτε στην περίπτωση της Αυστρίας, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε κανείς το ίδιο να ισχυριστεί και για κάθε κράτος μέλος ουσιαστικά. Υπάρχει ανησυχία, ο κόσμος ανησυχεί ως προς την κρίση προσφύγων, το θέμα της μετανάστευσης, της ασφάλειας κτλ. Και το καθήκον που έχουμε εμείς
και ο ρόλος μας είναι να δείξουμε ότι υπάρχει δυνατότητα αντιμετώπισης του θέματος αυτού συλλογικά ως Ευρωπαίοι. Γιατί πιστεύω πραγματικά ότι αυτά τα ρεφλέξ, τα αντανακλαστικά που βλέπουμε στην Ευρώπη, που ο καθένας λέει ας φροντίσουμε μόνοι μας να βρούμε εθνική λύση στο θέμα, μπορεί να ανακουφίζει βραχυπρόθεσμα ενδεχομένως, αλλά μακροπρόθεσμα δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα, αν συνεχίσουμε έτσι. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι παρότι μπορεί να είναι δυσάρεστο κάποιες φορές, ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσουμε βιώσιμα και μακροπρόθεσμα το θέμα αυτό είναι συλλογικά. Μιλήσαμε για την Τουρκία και την Ελλάδα σήμερα, αλλά σκεφτείτε και τι συμβαίνει στη Μεσόγειο ευρύτερα. Δείτε τι συμβαίνει στην Αφρική, στη Λιβύη, αλλού. Το θέμα αυτό θα το αντιμετωπίζουμε για πολλά ακόμα χρόνια και χρειάζεται να αρχίσουμε να αναζητούμε βιώσιμες και ευρωπαϊκές λύσεις. Είναι η μόνη δυνατότητα. Στο πίσω μέρος της αίθουσας. Για τον Επίτροπο Αβραμόπουλο, μια ερώτηση για το κοσυφοπαίδιο. Μας είπατε ότι ελπίζετε το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να λάβουν πολύ σύντομα απόφαση. Έχετε ως στόχο τα τέλη Ιουνίου ως προθεσμία, μια και αυτή είναι η προθεσμία που έχετε θεθεί για την Τουρκία. Μπορούν και οι πολίτες του Κωσυφοπεδίου να ταξιδέψουν χωρίς θεωρήσεις στην Ευρώπη από το καλοκαίρι και όλας. Όπως είπα από την αρχή, το Κωσυφοπέδιο έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο και μάλιστα σκοπεύω να επισκεφθώ τη χώρα ίσως αύριο κιόλας για να μεταφέρω την είδηση αυτή και να μοιραστώ αυτή τη στιγμή με τους πολίτες της χώρας. Αλλά για το ερώτημά σας, να πω ότι πλέον είναι θέμα του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αποφασίσουν με ειδική πλειοψηφία για το θέμα αυτό. Το χρονοδιάγραμμα υπάρχει. Είναι θέμα 2-2,5 μηνών πλέον για να οριστικοποιηθεί όλη η διαδικασία. Όλα τα ορόσημα και οι προποθέσεις που εκκρεμούν πρέπει να εκπληρωθούν πριν την έγκριση. Ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν ομαλά και η πρόταση θα εγκριθεί τόσο από το Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο. Λοιπόν, τώρα τη ακούσαμε από την Κριζέλτα και την κυρία στο βάθος. Ευχαριστώ πολύ. Έχω δύο πολύ σύντομες ερωτήσεις. Για το Κόσοβο ακριβώς. Με ποιο διαβατήριο οι υπήκοοι του Κόσοβο θα εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Θα αναγνωρίζετε το διαβατήριο έμεσα, εφόσον δεν προβλέπετε η θεώρηση? Ξέρετε ότι είναι ευαίσθητο ζήτημα αυτό για τη χώρα μου. Και επίσης, από τα 250.000 ευρώ αυτά, θέλω να πω το εξής. Ο αριθμός αυτός θα είναι σε διαπραγμάτευση, θα περιπλέξει κάπως τα πράγματα? Στο κράτος μου στην Ισπανία έχουμε 20% ανεργία. 250.000 να πληρώσει κανείς για ένα πρόσωπο που έρχεται στη χώρα του είναι τεράστιο το ποσό. Δεν νομίζω ότι αυτό θα δυσχεράνει πολύ τις διαπραγματεύσεις με τα κράτη-μέλη, τα οποία ήδη διστάζουν να δεχθούν αυτή την κατανομή. Για το Κόσοβο απάντησε ο Επίτροπος. Για τις 250.000 επίσης, τι να πω. Έχετε και κάτι άλλο να προσθέσετε? Δεν θα αρχίσουμε τώρα διαπραγματεύσεις επί ποσών. Είναι μια πρόταση αυτή που κάνουμε στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Θα δούμε τι θα γίνει. Η πρότασή μας στηρίζεται σε μια ανάλυση που κάναμε, ανάλυση κόστους για τα κράτη-μέλη τα οποία δέχονται πρόσφυγα. Λέτε ότι είναι πολύ ακριβά. Είναι αλήθεια. Είναι μεγάλο το ποσό. Νομίζω ότι η επίδειξη μιας μορφής αλληλεγγύης απέναντι στα κράτη-μέλη τα οποία υφίσταται τις συνέπειες, δεν νομίζω ότι είναι υπερβολικό αίτημα. Έχετε το λόγο. Από τη ZDF, να κάνω μια ερώτηση για την Τουρκία. Ανάμεσα στα 5 σημεία, τα οποία δεν έχουν εκπληρωθεί ακόμα, υπάρχει και το 65 για τη δίκαια δίκη, ελευθερία έκφρασης. Εσείς αναφέρεστε σε νομοθετικές πράξεις που θα πρέπει να εκπληρωθούν μέχρι το τέλος του Ιουνίου. Ναι, αλλά πέραν τούτου, από πρακτική άποψη, ποια είναι τα δικά σας ορόσημα μέχρι το τέλος Ιουνίου? Τι θα πρέπει να συμβεί στην Τουρκία έτσι ώστε να μπορέσετε να πείτε ότι και το συγκεκριμένο θέμα ολοκληρώθηκε?
Νομίζω ότι θα υπάρξει τεχνικό briefing ακριβώς για το τι θα πράξουμε. Είναι όλα έντυπα, έγιναν πάρα πολύ καλά, όχι από μένα προσωπικά, από τις υπηρεσίες μας. Μπορείτε να διαβάσετε τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Αλλά επιτρέψτε μου να προσθέσω και κάτι άλλο. Τα τελευταία χρόνια, μη συζήτησης με την Τουρκία και απλά και μόνο φωνάζοντας ο ένας τον άλλον απέναντι. Τι, πού οδήγησαν όλα αυτά για την ελευθερία τύπου, για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία? Πού θα να τον οδήγησαν, η κατάσταση επιδεινώθηκε. Πρέπει να συζητήσουμε με την Τουρκία. Αν θέλουν να πλησιάσουν πιο πολύ την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να επιδείξουν, να αποδείξουν ότι είναι προσιλωμένοι στις αξίες μας, στους κανόνες μας, και ακριβώς γι' αυτό πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να ανοίξουμε τα κεφάλαια 23 και 24 ως τον πιο γρήγορα και μετά να τους κάνουμε να λάβουν τις ευθύνες τους. Αν θέλετε να μπείτε στην οικογένειά μας, αυτοί είναι οι κανόνες. Απέχετε πολύ από εδώ και επαναλαμβάνω αυτό το οποίο είπα και τις τελευταίες εβδομάδες. Δεν έρχονται πιο κοντά σε εμάς όσον αφορά τη δημοκρατία και την ελευθερία τύπου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Απομακρύνονται από εμάς και πρέπει να αλλάξουμε αυτή την κατεύθυνση. Και αυτό θα αλλάξει μόνο εάν συζητήσουμε μαζί τους, τους κάνουμε να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να καταλάβουν τι πρέπει να κάνουν σε σχέση με την ελευθερία τύπου, σε σχέση με την δημοκρατία και σε σχέση με το κράτος δικαίου. Το να φωνάζουμε προς τη μεριά τους και να τους γυρίζουμε την πλάτη δεν πρόκειται να μας οδηγήσει σε βελτίωση της κατάστασης. Με θύματα τους καθημερινούς απλούς πολίτες της Τουρκίας. Ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε και τον πρόεδρο, τον επίτροπο. Να σας υπενθυμίσω ότι το τεχνικό briefing αφορά μόνο τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους. Όσοι βρίσκονται στην αίθουσα και δεν είναι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι, πρέπει να αποχωρήσουν από την αίθουσα και να δώσουν τη θέση τους σε όσους είναι διαπιστευμένοι. Σας ευχαριστώ.